Προθεσμία μέχρι τις 15 τρέχοντος μηνός έθεσε ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς κ. Αλέξανδρος Παρίσης για τους εργαζόμενους της Διαδημοτικής, ώστε να μπορέσει να τους καταβάλει ο Δήμος την πρώτη δόση των δεδουλευμένων τους, 230.000 ευρώ για τον Οκτώβριο, όπως αποφάσισε την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου οι εργαζόμενοι να μην προχωρήσουν σε επίσχυση εργασίας. Την προθεσμία αυτή ο κ. Παρίσης έθεσε στους εργαζόμενους σε σύσκεψη που έγινε χθες στο Δημαρχείο υπό τον Δήμαρχο. Οι εργαζόμενοι απάντησαν σήμερα ότι δέχονται την προθεσμία αυτή, όμως αν δεν τηρηθεί, θα προχωρήσουν στην επίσχυση. Μετά τον κύριο Λιάσκο, γραμματέα τουρισμού, άλλος ένας κυβερνητικός παράγοντας, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κύριος Αγγελάκας, ήρθε για βόλτα στην Κεφαλονιά, αναφέρει χθεσινή ανακοίνωση του κυρίου Θεόδωρου Γαλιατσάτου, επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αυτοδιοικητικής Συνεργασίας Αρχών για τα Ιόνια Νησιά. Η ΑΝΑΣΑ υποστηρίζει ότι προς το συμφέρον των πολιτών είναι η άμεση κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και των καρεκλοκέντρων που χρησιμοποιούνται για να κάνουν υψηλή πολιτική και ψυχαγωγικές εκδρομές. Η ΑΝΑΣΑ εργάζεται, υπογραμμίζει η ανακοίνωση, για την ανατροπή του Καλλικράτη που έφερε τις αποκεντρωμένες και την αντικατάστασή του από ένα νέο θεσμικό πλαίσιο δημοκρατικού μετασχηματισμού της κοινωνίας με αποκεντρωμένες αρμοδιότητες και εξασφαλισμένους πόρους. Μέχρι τότε ο κ. Αγγελάκας θα συνεχίσει αμέριμνος στις ψυχαγωγικές του δραστηριότητες, καταλήγει η ανακοίνωση της ΑΝΑΣΑ. Προχθές το μεσημέρι στο Αργοστόλι, ειδική κλιμοτοσυκλέτα που οδηγούσε 29χρονος ημεδαπός συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 76χρονος ημεδαπός με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του οδηγού της μοτοσυκλέτας. Μετά από 50 χρόνια, το χωριό Φάρσα της Κεφαλονιάς απέκτησε ξανά το γαϊδαρό του λόγω κρίσης. Τον κυρμέντιο της φωτογραφίας αγόρασαν από κοινό ο οικονομολόγος και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Φάρσων, ο Φάρος, Φραγκίσκος Βουτσινάς, και ο ιδιωτικός υπάλληλος και εκπρόσωπος Φάρσων στο Δήμο Κεφαλονιάς, Βασίλης Βουτσινάς. Οι καιροί αλλάζουν. Πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο γήπεδο Αργοστολίου η πρώτη σειρά των τεστ των διαιτητών του τοπικού συνδέσμου διαιτητών για την περίοδο 2012-2013. Τα τεστ είναι υποχρεωτικά και πρέπει να τα περάσουν όλοι ανεξαιρέτως οι διαιτητές για να μπορούν να συμμετέχουν στα τοπικά πρωταθλήματα. Έλαβαν μέρος επιτυχώς 12 διαιτητές. Η δεύτερη σειρά των διαιτητών θα περάσει τα τεστ την προσεχή Τετάρτη.